Θα ξεκινήσουμε με μία παρουσίαση με τα ύψη βροχής για την χθεσινή ημέρα. Άλλαξε ο καιρός, μπήκαμε στο χειμώνα, έβρεξε αρκετά και θα βρέξει ακόμα περισσότερο καθώς έρχεται ένα δεύτερο κύμα το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε και μία έρευνα που έχει πραγματοποιήσει ο κύριος Λαγουβάρδος με συνεργάτες του, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα πάμε και στο εργατικό κέντρο καθώς αλλάζουν οι αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων και των Κρητικών με φόντο βέβαια την περίοδο των εορτών και θα μιλήσουμε και για οικοδομική δραστηριότητα. Τρεις ζωντανές συνδέσεις. Να ξεκινήσουμε όμως με την παρουσίαση της Εύης Πανού αναφορικά με τα ύψη βροχής για την χθεσινή ημέρα. Έβρεξε για τα καλά. Έβρεξε για τα καλά και θα δούμε ότι έβρεξε στην Δυτική Κρήτη σε περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου αλλά και του Λασιθίου. Θα παρουσιάσουμε 8 περιοχές. Με πρώτη το Θέρισο Χανίων, όπου είχαμε 82 χιλιοστά βροχής. Μιλάμε πάντα για το απόγευμα της Τετάρτης 15 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 7 το απόγευμα είναι αυτές οι καταγραφές. Ακολουθεί με το εξίσου 82 χιλιοστά η Ασίγωνια Χανίων, ενώ στα Ανώγια είχαμε 69 χιλιοστά, Σκύφου Χανίων 64, στους Κάμπους Κεραμιών Χανίων 57, Τζερμιάδο Λασιθίου 54, ποτάμι Λαστίου συγχωρείτε και Έλος Χανίων 51. Βλέπουμε ότι έβρεξε αρκετά, σχεδόν σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό το κύμα κακοκαιρία στο οποίο έρχεται, το βλέπουμε και μπροστά μας για το Σαββατοκύριακο, όπως Νίκο ανέφερε και εσύ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο Δεκέμβριο, οπότε η βροχή και το κρύο είναι φυσικά και φυσιολογικά. Είναι φυσικά, φυσιολογικά, με μέτρο βέβαια και με προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καταγράφεται τώρα μία άνοδο στη στάθμη της θάλασσας στο Αιγαίο τον τελευταίο μήνα, από τις 13 του Νοέμβρη μέχρι και τις 13 του Δεκέμβρη. Σε παγκόσμια βέβαια και περιφερειακή κλίμακα παρατηρούνται μακροπρόθεσμες και διαχρονικές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας. Για τα δεδομένα τα οποία συνέλεξε η επιστημονική κοινότητα θα μας πει περισσότερο ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, είναι Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Λαγουβάρδε. Καλησπέρα, καλησπέρα και χαίρομαι που μιλάμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πού οφείλεται αυτή η άνοδος της στάθμης της θάλασσας? Κοιτάξτε, δημοσίευσαμε χθες στην ιστοσελίδα Climate Book αποτελέσματα από δορυφορικές εκτιμήσεις που αναλύσαμε για το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Γενικά η στάθμη της θάλασσας σε όλο τον πλανήτη γνωστό ανεβαίνει λόγω και της τήξης των πάγων αλλά και της θέρμανσης του νερού του ίδιου. Οπότε έχουμε αυτό που λένε μια θερμική διαστολή του νερού. Και παρατηρούμε σταδιακά άνοδο της στάθμης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και πιο γρήγορες μεταβολές στάθμης της θάλασσας, ειδικά όταν έχουμε αρκετά συστήματα, βαρομετρικά χαμηλά δηλαδή, που η χαμηλή τους πίεση, αυτό βαρομετρικά χαμηλά που λέει και η λέξη, βοηθούν να ανέβει με γρήγορο ρυθμό η στάθμη της θάλασσας. Φυσικά αυτή υποχωρεί στη συνέχεια. Και αυτό που είδαμε στην ανάλυση που αναρτήσαμε στο Climate Book είναι ότι η Ανατολική Μεσόγειος το τελευταίο μήνα έχει και πολύ σημαντική άνοδο της στάθμης που έφτασε μέσα σε 20 ημέρες περίπου 15 εκατοστά. Η Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου, σωστά. Ακριβώς. Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το Ιόνιο και το Αιγαίο, το Κρητικό, όλες οι θάλασσες, οι ελληνικές θάλασσες μέσα, αλλά φτάνουν μέχρι και την Κύπρο. Και ανέβηκε μέσα σε περίπου 20 ημέρες 15 εκατοστά, που είναι μια γρήγορη άνοδος. Το οποίο όμως, όπως είπα, είναι στις γρήγορες άνοδοι οφείλονται κυρίως στα βαρομετρικά συστήματα, στα χαμηλά. Το οποίο είχαμε άφθονο το τελευταίο καιρό, είχαμε πάρα πολλές βροχές, το έχουμε συζητήσει, το είδατε κι εσείς, το τελευταίο 20 ημέρο, που αυτό ήταν αναμενόμενο. Είναι όμως χρήσιμο να παρατηρούμε τη στάθμη της θάλασσας, και αυτό κάναμε αυτή την ανάλυση, γιατί πέρα από αυτά τις σύντομες αλλαγές που έχουμε, αυτό έχει πολύ σημασία για την κλιματική αλλαγή, να δούμε τη σταδιακή αύξηση που έχουμε για αιτίες οι οποίες είναι πολύ πιο. Έχουν μεγαλύτερη κλίμακα που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και είναι και οι πιο ανησυχητικές. Υπάρχουν εκτιμήσεις για το σκηνικό που θα επικρατήσει τις επόμενες δεκαετίες? Δηλαδή, οδηγούμαστε σε μια άνοδο τη στάθμη τη θάλασσα, η οποία θεωρηθεί δεδομένη. Βεβαίως. Και αυτό εξαρτάται από το πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία. Ακούμε όλοι για τα σενάρια ότι δεν θα πρέπει να ξεπεράσουμε στο μέτρο του δυνατού των 1,5 με 2 βαθμούς σε όλο τον πλανήτη, ως αύξηση σχετικά με τις θερμοκρασίες που είχαμε από την προβιομηχανική περίοδο, δηλαδή από τα τέλη του 19ου αιώνα. Και τα σενάρια δείχνουν ότι ακόμα και σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα να μείνουμε, η στάθμη της θάλασσας ανέβει αρκετά, ώστε να κινδυνεύουμε, για παράδειγμα, στον Ειρηνικό, πολλά ενισχυωτικά συμπλέγματα τα οποία έχουν πολύ χαμηλό, μάλλον υψόμετρο.
Φανταστείτε τι θα γίνει αν δεν περιοριστούμε στο 1,5 με 2 βαθμούς αύξηση, το οποίο είναι και το πιο αισιόδοξο σενάριο, και πάμε σε σενάρια των 4 ή 5 βαθμών, τα οποία θα είναι καταστροφικά και από πλευρά θερμοκρασιών βέβαια και καιρικών φαινομένων, αλλά και από την αναδιστάθμιση τη θάλασσα, που σε ορισμένες περιοχές θα δημιουργήσει ανεπανόρθωτες καταστροφές. Οι επιπτώσεις, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι, ανεπανόρθωτες καταστροφές, δηλαδή. Δηλαδή ένα νησιωτικό σύμπλεγμα το οποίο πιστοποιητικό θα σκεπαστεί τελείως από νερό. Ακόμα και στη χώρα μας και στην Μεσόγειο, που τα φαινόμενα πιθανότητα να είναι μικρότερα, η άνοδο τη στάθμιση θάλασσα θα καταστρέψει πολλές, θα μπει μέσα στις παράκτητες περιοχές. Θα αλλάξει, αν πάμε στα χειρότερα σενάρια, θα αλλάξει η ακτογραμμή όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλων των χωρών. Επομένως, μιλάμε για κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά έτσι, μια αλλαγή η οποία θα είναι συγκλονιστική, γιατί σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες ή με τις βροχοπτώσεις που και αυτές μεταβάλλονται και αυξάνονται, η στάθμιση θάλασσα δημιουργήσει και αλλαγές στην ίδια την τοπογραφία μας και στον τρόπο ζωής μας, ειδικά αν κατακλειστούν παραθαλάσσιες περιοχές, που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό πλέον αποτελούν ένα τρομερό πόλο έλξης και κατοίκων και τουριστών. Κύριε Λαγουβάρδη, η μελέτη αναφορικά με τη στάθμη της θάλασσας θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, σωστά. Συλλέγεται δεδομένα, προχωράτε συμπεράσματα. Ο σχεδιασμός τι προβλέπει? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν επιστήμονες είναι να διαπιστώνουμε τα προβλήματα, να τα συζητάμε και με τους άλλους επιστήμονες, αλλά και μαζί σας ενώ με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ώστε να περνάμε στους πολίτες ποιο είναι το πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να την κρύβουμε κάτω από το χαλί. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πιθανότατα, αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε έργο τη θερμοκρατική πλήρη, το να το κάνουμε, να φτάσουμε σε σημείο που θα έχουμε μία αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν είναι λοιπόν σε σημείο να φτάσουμε στο 1,5-2 βαθμούς στους 2,5 και να πούμε ωραία, εδώ σταματάμε και πάμε πίσω. Θα αρχίσουν πάρα πολύ να φανούν στη συνέχεια οι οποιασδήποτε μειώσεις καταφέρουμε να κάνουμε, και φοβάται η επιστημονική κοινότητα ότι διαταράσσοντας όλο το σύστημα ατμόσφαιρας και ωκεανών, μπορεί να διαταράξει τα καιρικά συστήματα σε τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορούν πολύ εύκολα να γυρίσουν στην πρώτερη κατάσταση. Πιθανόν να αλλάξουν, και το βλέπουμε ήδη, αλλαγές στο ρεύμα του κόλπου, δηλαδή στη ροή των υδάτων που έχουμε, των επιφανειακών υδάτων για παράδειγμα που έχουμε στις θάλασσες παγκοσμίως. Αν αυτά τα πράγματα διαταραχθούν από ένα σημείο και πάνω, μπορούμε να έχουμε αλλαγές που είναι πάρα πολύ δύσκολο να στρέψουμε. Μάλιστα. Κύριε Λαγουβάρδη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας. Και εγώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και...